Η σημερινή αποκάλυψη του Πολίτικο επιβεβαιώνει πω μόνο ο στόχο του κ. Μητσοτάκη από την πρώτη στιγμή ήταν η συγκάλυψη του σκανδάλου των παρακολουθήσεων. Όταν η Κομισιόν στι 29 Ιουλίου ζήτησε με επιστολή τη εξηγήσει για το παράνομο λογισμικό παρακολουθήσεων Predator, η κυβέρνηση τη 2 Αυγούστου απάντησε ζητώντα να μην ασχοληθούν, επικαλούμενη λόγου εθνική ασφάλεια, και απαξίωσε τι αποκαλύψει των μέσων. Τότε που υποτίθεται ότι ο κ. Μητσοτάκη δεν ήξερε τίποτα. Η συνέχεια είναι γνωστή. Τρει μέρε μετά αναγκάστηκαν να απαραιτηθούν οι Δημητριάδε και Κοντολέων, μπα και γλιτώσει ο ίδιο ο κύριο Μητσοτάκη, που πιάστηκε με του κοριού στην πλάτη. Κάθε μέρα που περνάει, οι κοινεί Μητσοτάκη θα αποκαλύπτουν ακόμα πιο βαθιά την ενοχή του. Όσο και να προσπαθεί να συγκαλύψει το σκάνδαλο, όλα θα αποκαλυφθούν. Και τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα που παρακολουθούνταν από το παρακράτος του, όπως δεν μπόρεσε να διαψεύσει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αλλά και το ρεσάλτο στα μυστικά κονδύλια υπουργείων μέσα από απόρριτες συμβάσεις που θα είναι το επόμενο κεφάλαιο των αποκαλύψεων.